Τι θα πήρε η Νάνση μου τώρα, δεν είχε καταλάβει. Παιδιά, δεν... να σου θυμίσω. Τι θα πει, δεν είχε καταλάβει. Έτσι, θέλω να μου το εξηγήσω. Θα σου πω. Τι ο Παπακώστας κανόνιζε ταξίδι στην Αμερική 10 μέρες. Και πήγαινε στο αεροδρόμιο και έλεγε, έκανε story και έλεγε, Ελένη, δεν θα έρθω στην εκπομπή γιατί ξέχασα να σου πω ότι πετάω για Νέα Υόρκη. Καλά, και αυτό είναι, δεν είχε καταλάβει τώρα. Ήταν στον κόσμο του, ναι. Ο άνθρωπος πληρωνόταν και έβγαινε στην εκπομπή. Δεν πήγαινε έτσι. Απλά ήταν στην καρακοσμάρα του, είναι έτσι ο Γιώργος. Και η Ελένη, επειδή του είχε αδυναμία, δεν του έκανε ούτε σκηνές. Αυτά τα καλά της Ελένης δεν τα λέτε όμως, γιατί ξέρετε να λέτε μόνο τα άλλα και τις γκρίνιες και η Ελένη σε αφήνει να περιμένεις εκεί και άμα δεν σου κάνει νόημα δεν καλά. Μπαίνεις. Για να... Εδώ ένα... πέρα ωραία. Το είχε το ένα να διαγράφει το άλλο. Ήτανε... Για το... Γιατί? Δεν διαγράφει το ένα το άλλο, καταγράφει και το ένα, καταγράφει και το άλλο. Όχι, αλλά επειδή συνηθίζουμε να λέμε μόνο τα πολύ αρνητικά της Ελένης και η Ελένη ας πούμε είναι σκληρή συνεργάτηδα και η Ελένη άμα δεν είναι καλά τη μια μέρα μπορεί να σε θέλει και την Ελένη να μην σε αγάπη μου η Ελένη... Έχουν υποθεί αυτά και από εδώ, και εδώ μέσα. Ήτανε τυχερός. Να λέμε και αυτά. Ναι, αλλά όχι να λέμε κιόλας ότι συνηθίζουμε να τονίζουμε τα αρνητικά της. Η Ελένη μονίμως και δικαίως αγιογραφείται από παντού και δικαίως. Και κάποιοι λένε και κάποια αρνητικά στραβά που έχει όπως όλοι οι άνθρωποι. Τι μονίμως αρνητικά. Η Ελένη εσύ είναι... τι το παίρνεις προσωπικά σου, είπα εγώ τι έχεις πει εσύ. Όχι, εγώ έχω πει. Δεν δουλεύεις με την Ελένη και σου έριξα καμιά ευθύνη ότι έχεις πει κάτι. Δεν μιλάω εγώ για μένα αυτό προσώπο. Δεν παίρνεις προσωπικά ότι το είπα. Συνηθίζουμε, λέω, να λέμε ναι. Τι συνηθίζουμε. Και επιμένω γι' αυτό. Συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία. Παλιά αγιογραφούνταν. Τα τελευταία χρόνια δεν λένε. Δεν εγώ μονίμως βλέπω μια μόνιμη αγιογραφία. Πώς περιμένει όλο το σύμπαν να επιστρέψει. Όχι, η Ελένη. Είναι τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος βγαίνει και κάνει και συνεντεύξεις και λένε και τα αρνητικά. Παλιά ίσχυε αυτό. Κύριε παιδιά, πείτε μου κάποιο. Και έχουν βγει και έχω πει δεν πέρασα καλά. Τι δηλαδή, πες μου με όνομα. Ο γιατί με όνομα δεν γίνει κανείς. Μου ήρθε τώρα, το έχει πει, ότι δυσκολεύτηκε. Γίνεται, δεν είναι κανένα. Τώρα... Στην περίπτωση Παπακώστα ήταν τυχερός που ήταν εκεί ο Πέτρος ο Συρίγος και πήγαινε το παιδί και του έκανε τα ρεπό